αλλά θα μας πει η Νεφέλη Ζαντάκου τι θα συναντήσουμε στην Αδελαίδα, παρακαλώ. Στην Αδελαίδα, καλησπέρα και από μένα. Θα πάμε και θα συναντήσουμε δύο ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να δώσουν ζωή στο ελληνικό σχολείο και μουσείο της Νότιας Αυστραλίας, με έδρα την Αδελαίδα. Ήδη αυτό το Σαββατοκύριακο έγινε μια εκδήλωση την Κυριακή στην πόλη της ελληνικής κοινότητας, που εκεί πέρα μπορούμε να πούμε ότι συναντήθηκαν όσοι θα έπρεπε και είπαν τα πιο σημαντικά για να δώσουν λοιπόν την έναρξη σε αυτό το μουσείο. Σάρκα και οστά. Πάμε λοιπόν στην Αδελαίδα. Καλησπέρα. Καλησπέρα από την όμορφη και βροχερή Αδελαίδα. Είναι η κυρία Χρυσούλα Μελισσινάκη, πρόεδρος του μουσείου. Τι κάνετε? Είμαστε πάρα πολύ καλά. Εσείς? Μια χαρά. Περιμένουμε να ακούσουμε τα ωραία νέα που θα μας πείτε για την προσπάθεια αυτή. Βεβαίως. Καταρχάς θέλουμε να ευχαριστήσουμε την ΕΡΤ και την εκπομπή σας για τη φιλοξενία. Είστε καλά. Το Ελληνικό Μουσείο της Αδελαίδας βρίσκεται στα πρώτα εμβριακά του βήματα και είναι καθοριστική υποστήριξη όλων των μέσων μαζικής ενημέρωσης για την καθολική ενημέρωση του ελληνισμού εντός και εκτός Ελλάδας αναφορικά με το μουσείο. Σεβόμενοι το πολύτιμο τηλεοπτικό χρόνο που έχετε, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη και περιεκτική. Η ιδέα ίδρυσης του Ελληνικού Μουσείου προϋπήρχε από οκταετίας, όταν πρώτο ήρθαμε στην Αυστραλία ως νεοφερμένοι μετανάστες. Mm-hmm. Τώρα όμως ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να πάρει σάρκα και οστά. Και εναρκτήριο ερέθισμα και κίνητρο και στόχος μας ήταν η συλλογή παραδοσιακών αντικειμένων, λαογραφικών και όχι μόνο, χρηστικών αντικειμένων με καλλιτεχνική αξία και ιστορία, που βρίσκονται στα σπίτια των μεταναστών κυρίως της πρώτης γενεάς. Αυτά που κουβάλησαν οι μετανάστες. Αντικείμενα που έχουν φοβερή ιστορική και όχι μόνο αξία, όπως είπα και πριν. Και τα οποία θέλουμε να βγουν από την αφάνεια. Ουσιαστικά, να τα γνωρίσουν δηλαδή οι νεότερες γενναίες, να τα γνωρίσουν οι άνθρωποι που κατοικούν στην Νότια Αυστραλία και στην Αδελαίδα και οι άνθρωποι που την επισκέπτονται. Μάλιστα. Και ουσιαστικά δηλαδή έρχεστε σε επαφή, επικοινωνείτε με τις οικογένειες τις ελληνικές και αναζητείτε τα αντικείμενα αυτά που πήραν μαζί τους οι πρώτοι Έλληνες μετανάστες εκεί. Σαφέστατα, το θέσατε πάρα πολύ σωστά. Αυτά τα αντικείμενα έχουν μια ιερή αξία για εμάς. Είναι ο πολιτισμός μας, είναι η κουλτούρα μας. Και επειδή οι νεότερες γενναίες, πολύ δικαιολογημένα βεβαίως, δεν κατέχουν κάποιες φορές την αξία τους, τα παρεγκονίζουν. Δυστυχώς. Δεν γνωρίζουν την αξία τους, με λίγα λόγια. Να τους δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία. Και να τα αναδείξουμε. Ναι. Παράλληλα λοιπόν με την προσπάθεια αυτή για το μουσείο, προσπαθείτε να φτιάξετε και μία βιβλιοθήκη με βιβλία στα ελληνικά, ναι, και με αγγλόφωνα βιβλία. Ακριβώς. Mm. Το μουσείο αυτό δεν θα περιορίζεται μόνο στο λογογραφικό του τμήμα. Αυτό ήταν η αρχική μας ιδέα. Mm. Όμως θα είναι ένας εξελίσσιμος οργανισμός. Θα είναι ένας μη κερδοσκοπικός, πρώτα απ' όλα πρέπει να το πούμε, οργανισμός. Θα κατέχει πολλά διαφορετικά τμήματα, τμήμα λαογραφίας, τμήμα με αρχαιότητες, τμήμα με αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας, εκθέματα. Όπως είπαμε, βιβλιοθήκη, όπως αναφερθήκατε, σε βιβλιοθήκη. Θα έχει τμήμα με πίνακες ζωγραφικής, με ελληνικά θέματα, γραβούρες, με φωτογραφικό υλικό. Τι έχετε ανάγκη, τι έχετε πρωτίστως ανάγκη να συγκεντρώσετε? Θέλετε να, δηλαδή αυτό που προέχει είναι να έρθετε σε επαφή με μουσεία στην Ελλάδα, ούτως ώστε να εξασφαλίσετε κάποια αντίγραφα? Έχετε ανάγκη σε βιβλία, ποιες είναι οι ανάγκες που έχετε? Το θέσατε πάρα πολύ σωστά. Έχουμε ανάγκη να έχουμε επαφή με πολλά μουσεία από την Ελλάδα ή όσα τέλος πάντων διατίθενται να συνεργαστούν μαζί μας και να ανοίξουμε αυτή την επικοινωνία με αντίγραφα. Μας ενδιαφέρει πολύ ο τομέας και των μουσικών οργάνων, γιατί είναι δύσκολο να βρεθούν μουσικά όργανα εδώ στην Νότια Αυστραλία. Μας ενδιαφέρει... Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ξέρετε τι έχουμε κάνει τώρα. Εμείς προτρέχουμε, έτσι, για να σας βάλουμε και στο κλίμα της εκπομπής,
αλλά και για να σας προτείνουμε και πράγματα. Δείχνουμε υλικό από το επόμενο θεματάκι μας, που είναι η καλεσμένη μας η κυρία Βένια Δήμητρα Κοπούλου. Αρχέγονο μέλλον είναι ο τίτλος και είναι μια τριλογία εκθέσεων που θα γίνουν στην Ιταλία, Παλέρμο, Τωρίνο και Τεργέστη. Έχετε το υπόψη σας, είναι το υλικό που θα δείτε στο βίντεο ακριβώς δίπλα σας. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Πόσος είναι ο κόσμος, οι Έλληνες, ομογενείς σε ένα συνολικότερο επίπεδο που ζουν στην ευρύτερη περιοχή της Νότιας Αυστραλίας? Σύμφωνα με τις τελευταίες μετρήσεις που γίνανε το 2012, αλλά δεν είμαι και απόλυτα σίγουρη να σας πω αυτή τη στιγμή, γύρω στα 30.000 άτομα. Μάλιστα. Για Νότια Αυστραλία μιλάμε τώρα, έτσι. Mm-hmm. Να και εδώ τα πλάνα από το Ελληνικό Μουσείο. Το είναι ένας σεβαστός αριθμός. Ναι, σεβαστός. Ξέρετε κάτι, μιλάμε για τελείως διαφορετικά επίπεδα. Μιλάμε για πρώτη γενεά, δεύτερη γενεά, τρίτη γενεά και νεοφερμένη. Γιατί αυτή τη στιγμή, τα τελευταία 7-8 χρόνια, εμείς βρισκόμαστε 8 χρόνια πλέον εδώ, στην Αδελαϊδα, έχουν έρθει πάρα πολύ μεγάλο αριθμός νεοφερμένων. Είναι η λεγόμενη νέα μετανάστευση. Παρακολουθούμε και βλέπουμε ορισμένα από τα νέα, από τα εκθέματα που θα έχει το μουσείο σας εκεί στην Αδελαϊδα. Κυρία Μελισσινάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε σίγουροι ότι θα είμαστε ξανά σε επικοινωνία και άμεση επαφή. Και ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Καλό βράδυ εκεί. Ευχαριστώ πολύ, να είστε και εσείς καλά. Στην Αδελαϊδα.